Έντονος είναι ο προβληματισμός στους εκπροσώπους του κλάδου των κτηνοτρόφων, καθώς μετά τις τελευταίες δηλώσεις και εμφανίσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ουδεμία αναφορά έγινε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, παρά μόνον ελάχιστες αναφορές, ενώ ο κύριος Βορύδης, όπως λέει και ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Δράμας, Γιάννης Κιτσουκάκης, αναλώθηκε κυρίως σε θέματα γενικής πολιτικής και όχι σε αυτά που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους. Βλέπουμε μία στάση του κυρίου Βορύδη απέναντι στα πράγματα σχεδόν ουδέτερη έως καθόλου. Δηλαδή, βγαίνει σε κανάλια, βγαίνει στους τηλεοπτικούς σταθμούς Πανελλήνιας Εμβέλειας και ενώ είναι Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ασχολείται καθόλου με τα θέματα του Υπουργείου του. Τον βλέπουμε να σχολιάζει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα θέματα άμυνας, τα θέματα των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζονται από διάφορα κανάλια, γενικής πολιτικής, και όσον αφορά το θέμα των θεμάτων του Υπουργείου του, αφιερώνει μερικά δευτερόλεπτα και το προσπερνάει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εάν δεν θέλει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, ας το δηλώσει στον Πρωθυπουργό να τον αντικαταστήσει, τουλάχιστον να βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για το αντικείμενο αυτό. Δεν μπορούμε να περνάμε τέτοιες δύσκολες στιγμές σε αυτή την πανδημία, σαν κλάδος γενικότερα, αγρότες όλοι γενικότερα και κτηνοτρόφοι, και να έχουμε έναν άνθρωπο επικεφαλή ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για μας. Στα πολύ γρήγορα και στα πολύ πεταχτά προσπαθεί με μπαλώματα να κλείσει τα στόματα. Δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται ουσιαστική παρέμβαση, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε πού πονάνε τα πράγματα, γιατί τι να το κάνουμε αν φτάσουμε και εμείς στην εντατική και έρθουν μετά να μας διασωληνώσουν και να προσπαθήσουν να μας σώσουν. Δεν έχει αξία. Σκοπός είναι τώρα όσο πατάμε στα πόδια μας και όσο ακόμα είμαστε καλά, λίγο ως πολύ, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη χώρα στα πόδια της. Γιατί εμείς παράγουμε πρώτη ύλη, παράγουμε τροφή για τον κόσμο, πρωτογενή πλούτο για τη χώρα. Επιπλέον, ο κύριος Κιτσουκάκης τονίζει ακόμη ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα πήγαιναν θετικά τουλάχιστον στο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα που παράγει ο κλάδος τους. Όμως φαίνεται ότι και η δεύτερη καραντίνα, το δεύτερο lockdown, επηρεάζει ήδη την αγορά και του εξωτερικού, αλλά κυρίως τον χώρο της εστίασης που συνεχίζει να παραμένει κλειστός. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, η εξευτελιστική τιμή στο αρνάκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά θα συνεχίσει και φέτος θα δημιουργηθούν προβλήματα για τους κτηνοτρόφους, λέει ανάμεσα στα άλλα, εν όψει και των εορτών των Χριστουγέννων. Αυτή τη στιγμή η πτώση που παρουσιάστηκε στην ζήτηση των δικών μας προϊόντων έχει να κάνει με την εστίαση. Η κατανάλωση, η οικιακή κατανάλωση δεν έχει πέσει. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή δουλεύουν. Αλλά τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν συγκεκριμένα πράγματα και ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουν. Τα δικά μας τα προϊόντα ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν, η φέτα για παράδειγμα έχει να κάνει περισσότερο με την εστίαση, η φέτα που παράγεται εδώ, ή με εξαγωγές του εξωτερικού. Εκεί θέλω να πιστεύω ότι μέχρι στιγμής, μέχρι πριν από ένα μήνα, δεν αισθανθήκαμε αυτή την πίεση, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή στις τιμές των τιμών του αρνιού. Το οποίο αρνί μέχρι πριν από ένα-δύο μήνες, ας πούμε, είχε μια αξιοπρεπή τιμή, και τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και υποτίθεται ότι κάποιοι άνθρωποι προγραμματίσαν τις γένες τους πιο νωρίς ώστε να πάρουν ένα εισόδημα για τα Χριστούγεννα, βλέπουμε να εξευτελίζεται και πάλι η τιμή του αρνιού. Να φτάνουμε δηλαδή προχθές 3,5 ευρώ το κιλό πήγαινε το αρνί. Σίγουρα είναι, η αγορά είναι τέτοιο, είναι αψυχολόγητη, δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει. Βλέπαμε ότι κάποια πράγματα πηγαίναν πολύ καλά μέχρι πριν από λίγο καιρό και βλέπουμε τώρα απότομα να χάνονται. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα μου πείτε, είναι και πέρυσι για παράδειγμα, η τιμή του αρνιού αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, γιατί υπήρχε κατανάλωση, υπήρχε μεγάλη ζήτηση από τις αγορές και είχε πάρει μια αξιοπρεπή τιμή. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε φέτος. Τα πράγματα δείχνουν πάντως απεσιόδοξα. Αν δεν ανοίξει η αγορά, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Θα πάμε με αυτές τις τιμές που έχουμε τώρα, αυτές τις εξευτελιστικές τιμές.